Στην άλλη γραμμή του Skype μας περιμένει ο κύριος Κωνσταντίνος Τριδήμας, συνιδιοκτήτης του αλαντοποιείου Αφή Τριδήμα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και χρόνια πολλά από το όμορφο νησί. Χρόνια πολλά. Είπαμε ότι είναι το πρώτο. Είναι όντως και το μοναδικό? Είμαστε το πρώτο αλαντοποιείο στο νησί πιστοποιημένο και το μοναδικό αυτή τη στιγμή μέχρι σήμερα. Και μετρά και τρεις γενιές. Προφανώς με μεγάλη ιστορία. Ας ξεκινήσουμε από την ιστορία. Ακριβώς. Λοιπόν, ιστορία. Είμαστε τρίτη γενιά παραγωγών αγροτοκτηνοτρόφι ως επιτοπλίστων. Το 2014 επιστρέψαμε στο νησί με τον αδερφό μου και φτιάξαμε το πρώτο κρεοπωλείο στο Γάβριο, στο λιμάνι. Το 2016 αδειοδοτήσαμε το πρώτο αλαντοποιείο. Έκανε διακοπή, είπατε το 2000... Το 2019. Ναι. Άρα ξεκινήσατε η οικογένειά σας παραδοσιακά, είχε κτηνοτροφική μονάδα, αργότερα έκανε και κρεοπωλείο και τώρα βλέπουμε επεκτείνεστε και στην αλαντοποιία. Ακριβώς, μάλιστα. Ποιανού ιδέα ήταν και τον δύο, και τα αδέρφια κανονικά ιδέα μας. Έχουμε μια πάρα πολύ καλή πρώτη ύλη, η οποία είναι τα μνοερήφια του νησιού. Λόγω της διατροφής που έχουν στη βόρειο-δυτική Άνδρο, τα οποία μας δίνουν πολύ γευστικό και πολύ νόστιμο κρέας. Είναι η αρχή για να μπορούμε να κάνουμε τα λαντικά μας έτσι ακριβώς όπως θέλουμε. Με συνταγές παραδοσιακές, οικογενειακές. Η Άνδρος φημίζεται πραγματικά για την κτηνοτροφία και για το κρέας της. Αυτό που θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε για να αντιληφθούμε έτσι πώς σας ήρθε η ιδέα και πώς πραγματικά ξεκινήσατε. Οι συνταγές ήταν δικές σας, είχατε την τεχνογνωσία να ξεκινήσετε κάτι τέτοιο, ήταν μια ιδέα που σας άρεσε και θέλετε να μοιηθείτε σιγά σιγά σε αυτό και απευθυνθήκατε σε ανθρώπους που μπορούσαν να σας βοηθήσουν? Όχι, οι συνταγές ήταν οικογενειακές, παραδοσιακές. Τις φτιάχναμε στο χωριό επάνω στο σπίτι. Απλώς δεν πληρούσαν τα υγειονομικά πρωτόκολλα που χρειάζονται για να μπορούν να εμπορευτούν, να τυποποιηθούν και να συσκευαστούν. Και τα πρώτα αλαντικά που ψήθηκαν. Τα πρώτα αλαντικά τα ψήναμε παραδοσιακά σε φούρνους στο χωριό, τα καπνίζαμε εκεί. Εκεί γίνανε και οι πρώτες δοκιμές. Αν και ήταν μία έτοιμη συνταγή, γιατί τα είχαν φτιάξει παππούδες, είχαν όλα τα γνώριμα χαρακτηριστικά αυτά που έπρεπε να έχουν. Εκεί που διαφοροποιούμαστε από την υπόλοιπη αλαντοβιομηχανία, επειδή έχουμε πάρα πολύ καλή πρώτη ύλη, δεν χρησιμοποιούμε χρωστικά, συντηρητικά και νητρικά. Δηλαδή κάνουμε το λουκάνικο, το παραδοσιακό, το καπνιστό της άνδρου, έτσι όπως το κάνανε οι παππούδες μας. Το συντηρητικό του, αν το θεωρήσουμε συντηρητικό, είναι το αλάτι που έχει μέσα, το κρασί, το γλυκό, το ξηρό, το κάπνισμα και το ψήσιμο. Τα ζώα είναι δικά σας ουσιαστικά. Η μεγαλύτερη πλειοψηφία είναι από τις φάρμες μας, αλλά συνεργαζόμαστε με τοπικές φάρμες στο νησί και παίρνουμε και ζώα από όλο το νησί. Να σταθούμε λίγο στα προϊόντα. Έχετε προϊόντα τα οποία μπορούμε να συναντήσουμε και στην υπόλοιπη Ελλάδα, αλλά και συγκεκριμένα προϊόντα τοπικά της Άνδρου. Οπότε να γίνει ένας διαχωρισμός εδώ, να μας πείτε ποια είναι τα αλαντικά της Άνδρου και ποια αλαντικά φτιάχνετε που υπάρχουν και στην υπόλοιπη Ελλάδα, αλλά με τη δική σας πάντα συνταγή. Μάλιστα. Πατροπαράδοτα και παραδοσιακά είναι τα λουκάνικα. Η τζιλαδιά που φτιάχνουμε, η πηχτή που τη λένε σαλαμέρι, είναι από τα κομμάτια τα οποία είναι παραδοσιακά εδώ του νησιού. Από εκεί και πέρα, το μπέικον, το καπνιστό που φτιάχνουμε, παραδοσιακό, συγγνώμη, επίσης είναι η λούζα του αέρα. Τι ακριβώς είναι αυτό? Τίνο, Μύκονο και Σύρο. Είναι το μάτι της χοιρινής μπριζόλας, το οποίο μπαίνει πρώτα μέσα σε αλάτι, ψήνεται στο αλάτι, μετά μπαίνει σε κόκκινο γλυκό κρασί, συνεχίζει να ψήνεται εκεί και στο τέλος τελειώνει με ένα μίξ μπαχαρικών εξωτερικά,
μπαίνει σε θάλαμο ορίμανσης και μένει εκεί να στεγνώσει για να είναι έτοιμο προς κατανάλωση. Έχει ιδιαίτερη διαδικασία το συγκεκριμένο. Και πολλή διαδικασία. Ναι. Όλα. Όμοια είναι και η Λούζα η καπνιστή που είναι το φτωχό γενικό αδερφάκι της. Είναι από το ίδιο μέρος κρέατος. Απλώς η διαδικασία και ο τρόπος παρασκευής αλλάζει. Μπαίνει σε μία άλμη μέσα με μυρωδικά. Και στο τέλος τελειώνει σε ένα θάλαμο το οποίο καπνίζεται και ψήνεται για να είναι έτοιμο προς κατανάλωση. Και όσο μας μιλάτε για τα προϊόντα παράλληλα και για τη διαδικασία και αντιλαμβανόμαστε και πόσα πράγματα χρειάζεται, πόσο εξειδικευμένη διαδικασία είναι αυτή, να μας πείτε και αν ήταν εύκολο να πάρετε την πιστοποίηση για το αλαντοποιείο, να τηρείτε όλα αυτά τα πρωτόκολλα που χρειάζεται. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίσαμε ήταν ότι δεν υπήρχε ήδη μία μονάδα για να έχουμε να ξέρουμε πώς θα κινηθούμε και υγειονομικά και νομικά και από όλες τις και κτηριακά. Εννοείται ότι δεν υπήρχε αντίστοιχη μονάδα στην Άνδρο, γιατί γενικότερα σε άλλα μέρη της Ελλάδας υπήρχε. Γενικότερα δεν υπήρχαν κάποια συγκεκριμένα πρότυπα. Και βέβαια υπάρχουν και υπήρχαν, απλώς ήταν δύσκολο, γιατί κάθε αρχή που λέμε και δύσκολο. Ήταν δύσκολο το πρώτο εγχείρημα. Δηλαδή τώρα υπάρχει τεχνογνωσία, υπάρχουν τα μηχανήματα, τα πάντα για να μπορούμε να προχωρήσουμε και σε νέα παιδιά που θέλουν να ασχοληθούν. Γιατί και εμείς προερχόμαστε από κτηνοτροφική οικογένεια, το κυνηγήσαμε, το όνειρό μας ήταν να γυρίσουμε στο νησί, να μείνουμε εδώ. Και να μπορούμε να δραστηριοποιηθούμε. Κύριε Τριδήμα, πόση παραγωγή έχετε? Αυτή τη στιγμή, άμα το μετρήσουμε σε ζωικό κεφάλαιο, έχουμε περίπου στα 400 πρόβατα, 250 γίδες, 25 αγελάδες και χοιρινά. Υπάρχουν και κοτόπουλα στη μονάδα μας, ελευθέρας, έτσι. Υπάρχουν και κουνέλια και διάφορα άλλα ζώα εξικόσιτα. Και από όλα αυτά καταλαβαίνουμε ότι έχετε πολλά προϊόντα. Σε προϊόντα? Σε προϊόντα επίσης έχουμε βγάλει και το βραβευμένο μας το προσούτο το πρόβιο, το οποίο φτιάχνεται από μπούτι πρόβιο. Το σαλάμι το πρόβιο, το αέρος, το σαλάμι το χοιρινό του αέρος. Τα οποία αυτά τα δύο βραβεύτηκαν κιόλας. Έχει βραβευτεί και το σαλάμι το χοιρινό, μάλιστα. Στα βραβεία ΑΦΑ είχαμε στείλει δείγματα και το προσούτο το πρόβιο. Και σαν καινοτόμο προϊόν και σαν προϊόν ψυγείου. Και ουσιαστικά πειραματίζεστε, γιατί είπατε ότι είναι το προσούτο καινοτόμο. Πειραματιζόμαστε συνέχεια. Και για να σας δώσω να καταλάβετε περίπου, ένας κωδικός για να μπορεί να φτάσει στον καταναλωτή, εμείς χρειαζόμαστε γύρω στους 9 μήνες με 10 που πρέπει να γίνουν όλες οι έρευνες, όλες οι διαδικασίες σε συνεργαζόμενα... με συγχωρείτε γιατί ακούω και τη φωνή μου. Σε συνεργαζόμενα εργαστήρια τα οποία γίνονται οι κατάλληλες χημικές αναλύσεις για να μπορούμε να πιστοποιήσουμε τα προϊόντα μας, να πάρουμε τις κατάλληλες πιστοποιήσεις. Όλο αυτό έχει μια μεγάλη διαδικασία χρονική. Αυτή τη στιγμή δηλαδή έχουμε και άλλους κωδικούς που τους επεξεργαζόμαστε, αλλά δεν είναι έτοιμοι να βγουν στον καταναλωτή. Θέλετε να μας πείτε... Εκτός από το καινοτόμο προσούτο, ποιους άλλους κωδικούς, όπως είπατε, έχετε? Οι οποίοι αναμένετε να πάρουν έγκριση για να βγουν στην αγορά. Αναμένουμε και πειραματιζόμαστε πολύ τώρα με το μοσχάρι. Θέλουμε να φτιάξουμε το καπνιστό μπέικον από μοσχάρι. Μοσχαρίσιο μπέικον καπνιστό. Αυτό σίγουρα θα έχει πολύ ιδιαίτερη γεύση. Αλλά βέβαια. Είναι ιδιαίτερα, είναι και τα μοσχάρια μας ιδιαίτερα εδώ πέρα. Η φιλοσοφία μας είναι, δηλαδή ας πούμε τα χοιρινά, παραδείγματος χάρη, δεν σφάζονται στους 2 και στους 3 μήνες, περιμένουμε 8 μήνες. Είναι φυσική η ζωή τους, φυσική, περιμένουμε να οριμάσουν φυσιολογικά. Δεν υπάρχει κάποιος λόγος να τα βιάσουμε. Αυτό είναι το μυστικό των προϊόντων σας.
Είναι ένα από τα μυστικά, μάλιστα. Κύριε Τριδήμα, δηλαδή, εκτός από το ότι τα προϊόντα σας σίγουρα θα γεμίζουν τα πιάτα και, τα πιάτα και όλους τους μεζέδες της Άνδρου, πού άλλο μπορούμε να τα βρούμε και τα βρίσκουμε μόνο εσωτερικά ή κάνετε και εξαγωγές? Από το 2022 έχουμε ξεκινήσει και στέλνουμε και στην Αγγλία και το μπέικον, το καπνιστό, το πρόβιο, το σαλάμι και το πρόβιο, το προσούτο. Αυτό είναι εξωτερικό προς το παρόν. Αυτή τη στιγμή στέλνουμε προϊόντα στη Σύρο, από γειτονικά νησιά, στη Σαντορίνη και συνεργαζόμαστε με ντελικατέσεν μαγαζιά στο Ναύπλιο και στην Αθήνα. Στη Σύρο, στη Σαντορίνη, Ναύπλιο και Αθήνα μπορούμε να καταλάβουμε ότι είναι εύκολη η μεταφορά του προϊόντος. Αλλά μας είπατε στην αρχή της σύνδεσής μας ότι δεν έχουν καθόλου συντηρητικά και ότι τα μοναδικά συντηρητικά που θα συναντήσουμε είναι το αλάτι και κάποια άλλα. Πώς λοιπόν στέλνονται στο εξωτερικό? Πόσο διατηρούνται για να μπορούν και να σταλθούν? Φυσικά, μπράβο. Το μειονέκτημα πάνω σε αυτό, το ότι δεν χρησιμοποιούμε κάτι εξτρά, είναι ότι έχουμε αυστηρά 3 μήνες διάρκεια ζωής. Είναι το μίνιμουμ. Δηλαδή, από όταν θα παραχθεί το προϊόν, σε 3 μήνες πρέπει να έχει καταναλωθεί. Γι' αυτό το λόγο, είμαστε και μικρή αλατοβιομηχανία. Δεν έχουμε μεγάλο τονάζ, ας πούμε. Γι' αυτό το λόγο, στέλνουμε μικρές ποιοτικές ποσότητες στους συνεργάτες μας. Τις οποίες μπορούμε να τις βρούμε μόνο σε ντελικατέσεν καταστήματα? Μπορείτε να τις γευτείτε και σε εστιατόρια από σεφ που προτιμούν τα προϊόντα και τα αναδεικνύουν, αλλά και σε παντοπολία και ντελικατέσεν μάλιστα. Και μιας και αναφερθήκαμε σε αυτό, μήπως να μας πείτε και έναν ιδιαίτερο τρόπο με τον οποίο έχετε δει να αναδεικνύετε το ιδιαίτερο προϊόν σας? Οι σεφ όλοι έχουν μια πολύ όμορφη τρέλα, το λέω εγώ. Μπορούν να πάρουν οποιοδήποτε προϊόν και να το παντρέψουν με τελείως αντίθετα προϊόντα και να βγάλουν ένα αριστούργημα. Το ότι είναι αγνό, το ότι έχει έντονη την υφή, τη γεύση της πρώτης ύλης, όταν τρως δηλαδή πρόβατο, καταλαβαίνεις ότι το κρέας είναι πρόβιο. Όταν είναι μοσχάρι, καταλαβαίνεις το μοσχάρι, το χοιρινό. Τους βοηθάει πάρα πολύ με λίγα υλικά να φτιάξουν πολύ ωραία πιάτα. Αντιλαμβανόμαστε ότι έχετε πλούσια κτηνοτροφική μονάδα με πάρα πολλά ζώα, που από αυτό θα προκύπτει σίγουρα και έτσι μια δραστηριότητα από το γάλα των ζώων, που επίσης η Άνδρος φημίζεται και για τα γαλακτοκομικά της προϊόντα. Θα ήταν αυτό ενδεχομένως μια σκέψη που θα κάνατε στο μέλλον, να ασχοληθείτε και με αυτό τον τομέα? Δεν θέλουμε. Αυτή τη στιγμή βέβαια, γιατί σας είπα ότι έχουμε τις αγελάδες, τις αρμέγουμε και συνεργαζόμαστε με τα τυροκομεία που τους προσφέρουμε το γάλα μας για να φτιάξουν τα τυριά τους. Θέλουμε να είμαστε καθαροί. Έχουμε καθετοποιημένη τη μονάδα, έχουμε τα ζώα, έχουμε τα σφαγεία στο νησί, πηγαίνουμε, σφάζουμε, τα καταναλώνουμε στο κρεοπωλείο ή τα τμήματα που πρέπει να πάνε προς αλαντοποίηση, έρχονται στο αλαντοποιείο όπου γίνεται η περαιτέρω επεξεργασία. Το γάλα και το τυρί θεωρούμε ότι ανήκει σε άλλους επαγγελματίες που πρέπει και αυτοί να εργαστούν. Και έχουμε και έχουμε τρία ωραία τυροκομεία, έτσι, και με νέους ανθρώπους οι οποίοι πειραματίζονται πάρα πολύ, πάρα πολύ. Και έχουν βγάλει πάρα πολύ ωραία τυριά, τα οποία και αυτά ταξιδεύουν σε όλη την Ελλάδα και όχι μόνο. Ποια είναι τα πιο διάσημα τυριά της Άνδρου? Μια και βρισκόμαστε τώρα, εκπροσωπείτε όλο το νησί, όχι μόνο την κτηνοτροφία. Να είστε καλά. Παραδοσιακά, το μαλακό τυρί και η πετρωτή είναι από τα κύρια. Το μαλακό τυρί είναι αυτό που χρησιμοποιούμε, αντικαθιστούμε τη φέτα στη χωριάτικη σαλάτα. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχουν γραβιέρες, πολύ ωραίες, αγελαδινές. Να ξεκαθαρίσω ότι όλα τα τυροκομικά είναι από αγελαδινό γάλα. Δυστυχώς, τα εγωπρόβατα τα έχουμε μόνο για κρεατοπαραγωγή και κατεύθυνση και δεν αξιοποιούμε το γάλα τους. Οπότε έχουμε πολύ ωραία γελαδινή γραβιέρα. Θα σας κεντρήσω το ενδιαφέρον από τα βολάκια μας που είναι παραδοσιακά, τα οποία τα έχουμε πάει ένα βήμα παραπάνω και έχουμε καπνιστό βολάκι, το
του κύριου Ασούτη και βολάκι με σουστάμι και πάπρικα. Υπάρχουν μαλακά τυριά με μαστίχα, μαραθώτυρα. Χαμογελάμε γιατί μας λένε από, ότι το βολάκι είναι από τα πιο νόστιμα τυριά εδώ στο κανάλι εσωτερικά. Ισχύει. Και όταν είναι ξερό το τρίβουμε και για τα μακαρόνια μας. Έτσι είναι πολύ ωραίο. Είσαι σε μια φρουτάλια που είναι το τοπικό έδεσμα του νησιού. Mm-hmm. Ένα που βρήκα εδώ, η τσιλιαδά, τι είναι? Η τσιλαδιά, μάλιστα. Τσιλαδιά, η τσιλαδιά, ναι. Είναι η πηχτή, μπορείτε να την ακούσετε, σαλαμέρι. Προέρχεται από παραδοσιακά, όταν κάναμε τα χειροσφάγια, το κεφάλι, μέρη του κρέας από το κεφάλι και τα πόδια, βραζόταν για πάρα πολλές ώρες και γινόταν αυτό ένα πηχτό πράγμα από το ψυγείο, το οποίο το καταναλώνανε σαν έδεσμα προϊόν ψυγείου. Mm-hmm. Εσείς αυτή τη στιγμή με την όλη η δραστηριότητά σας ασχολείστε, είστε μέρος κατά κάποιο τρόπο της τοπικής γαστρονομίας. Πώς θα κρίνατε τις κινήσεις που έχει κάνει γενικότερα το νησί, η Άνδρος, στον γαστρονομικό, για να εισέλθει στο γαστρονομικό χάρτη τουριστικά και αν τα προϊόντα σας μπαίνουν και στις τοπικές κουζίνες, στα εστιατόρια αλλά και στα ξενοδοχεία. Και αν αυτό βοηθάει και στην προώθηση των προϊόντων σας. Mm-hmm. Το πρόβλημα στο νησί μας, αν το θεωρούμε πρόβλημα, είναι ότι ενώ έχουμε μεγάλη ποικιλία προϊόντων από αποστάγματα, από λεμονάδες, από κρασιά, πάρα πολλές ποικιλίες και εινοποιήσιμα, δυστυχώς μέχρι και την προηγούμενη δεκαετία δεν τα τυποποιούσαμε και προσπαθούσαμε όλοι να τα διοχετεύσουμε στην αγορά χύμα. Τα τελευταία όμως χρόνια... Όλοι οι νέοι επαγγελματίες έχουν μπει στην τυποποίηση και με αυτόν τον τρόπο μπορούμε και συνεργαζόμαστε και με εστιατόρια, όπως είπατε, και με ξενοδοχεία, τα οποία μπορούν να βρουν τα προϊόντα μας και να δουλέψουν με αυτά. Τα προϊόντα που δεν θα τα δουλέψουν μόνο, αλλά και φεύγοντας από το λιμάνι ο τουρίστας, όταν έχει μείνει ευχαριστημένος με οποιοδήποτε προϊόν, μπορεί και να το αγοράσει και να το πάει οπουδήποτε, χωρίς κανένα πρόβλημα. Συνήθως, ποια προϊόντα επιλέγουν οι ξένοι τουρίστες? Οι ξένοι ενθουσιάζονται πάρα πολύ με τα τυροκομικά μας, mm-hmm. το ελαιόλαδο και τα λαντικά. Να σταθούμε λίγο και σε αυτό που είπατε πριν, στο ότι τι παίρνει ο τουρίστας στην τσάντα του φεύγοντας. Και να σας ρωτήσω, αν προέκυψαν και ενδεχόμενες συνεργασίες για εσάς ή και για άτομα που ασχολούνται με τα τυροκομικά, μόνο και μόνο από επισκέπτες. Δηλαδή κάποιος που να έχει ένα αντίστοιχο κατάστημα δελικατέσεν και να θέλει να εντάξει αυτό το προϊόν που ξεχώρισε, που του άρεσε από τον κατάλογο, να το πάρει πίσω στη χώρα του. Κοιτάξτε, παραδείγματος χάρη η συνεργασία που έχουμε με την Αγγλία, με το Ηνωμένο Βασίλειο, ξεκίνησε κάπως έτσι, ήρθε ένα σεφ στο νησί, δοκίμασε τα προϊόντα, έμεινε ενθουσιασμένος και φεύγοντας θέλησε να υπάρξει μια ωραία συνεργασία. Mm-hmm. Θέλησε να γνωρίσει και τη μονάδα πριν φύγει? Είχε έρθει, ναι, μάλιστα, είχαμε κάνει και μια επίσκεψη βέβαια. Γενικότερα είναι επισκέψιμο ή το e-pharma ή το αλατοποιείο? Η φάρμα, για να σας δώσω μια εικόνα, δεν είναι όπως οι φάρμες που έχετε στο μυαλό σας, δηλαδή ένα στάβλος με σταυλισμένες αγελάδες ή γουρούνια ή πρόβατα. Είναι ως επιτοπλίστων ελευθέρας κατεύθυνσης. Mm-hmm. Γι' αυτό το λόγο έχουν και καλύτερη ποιότητα, δηλαδή τα αμνοερήφια παραδείγματος χάρη, δεν είναι σταυλισμένα να βγαίνουν στο γρασίδι να τρώνε και να ξανασταυλίζονται. Είναι όλη την ημέρα έξω. Ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες επιλέγουν στις μεγάλες εκτάσεις που έχουμε πού θα πάνε και αυτό είναι που τους δίνει μια φυσιολογική ζωή χωρίς στρες και χωρίς τοξίνες που θα δημιουργούσαν αν ήταν περιορισμένα ή σταυλισμένα σε πιο εκτατικές μορφές κτηνοτροφίας. Κατεβαίνουν στη θάλασσα επίσης, πίνουν νερό θαλασσινό. Βεβαίως. Είναι... Σωστή παρατήρησή σας, είναι ο ένας από τους λόγους που τα αμνοερήφια μας είναι ανωτέρας ποιότητας, γιατί εάν σκεφτούμε όταν θα πάρουμε ένα μπουτάκι κατσικάκι,
να το βάλουμε στο φούρνο. Τι θα βάλουμε πάνω? Αλάτι. Θα βάλουμε λίγο αλατάκι, θα βάλουμε ρίγανη, θα βάλουμε λίγο θυμάρι, λίγο θρούμπι ίσως. Λοιπόν, αυτά τα συστατικά είναι στη διατροφή τους. Οπότε τα έχουν εσωτερικά στο κρέατος, στους μέσα. Και το ιόδιο και το αλάτι και τη ρίγανη και το θυμάρι, τα οποία βρίσκουν και βόσκουν πάνω στο βουνό. Κύριε Τριδήμα, όμως ο τομέας της κτηνοτροφίας, του λιανεμπορίου και της χονδρικής, όλα αυτά που με όλα αυτά ασχολείστε κι εσείς, έχει το τελευταίο διάστημα πληγή οικονομικά, ενεργειακά, από όλα αυτά που συμβαίνουν? Ήταν δύσκολη χρονιά ή εσάς δεν σας άγγιξε? Όχι, όχι, όχι. Δυστυχώς, είμαστε από τους πιο πληττόμενους κλάδους σαν παραγωγή. Mm-hmm. Η ενεργειακή κρίση, τα πετρέλαια, τα καύσιμα, οι ζωοτροφές. Γιατί εσείς δεν είστε απλά κτηνοτρόφος, εσείς το σερβίρετε και μέσω του κρεοπολίου και μέσω των αλλαντικών προϊόντων. Οπότε έχετε όλο το φάσμα. Ακριβώς. Απλώς τι γίνεται, σκεφτείτε ότι κάθε επάγγελμα που μπορεί να τα έχω όλα εγώ στο όνομά μου, είναι μια ξεχωριστή δραστηριότητα. Mm-hmm. Δηλαδή, η παραγωγή επηρεάζεται πάρα πολύ από τις τιμές των εισιτηρίων που έχουν ακριβήνει, από τα καύσιμα τα οποία και αυτά έχουν ακριβήνει, από την ενέργεια. Η μονάδα εδώ πέρα με τα ψυγεία και όλος ο χώρος έχει φτάσει να τριπλασιαστεί η ενέργεια, το ευρώ ας πούμε, από ό,τι ήταν πριν 2 χρόνια. Λοιπόν, αυτά είναι πολύ σοβαρά προβλήματα για τον κλάδο μας. Να κλείσουμε με κάτι ευχάριστο όμως. Ναι. Να μας πείτε τα μελλοντικά σας σχέδια και για ενδεχομένες νέες εξαγωγές με το εξωτερικό. Ναι. Στα επόμενα μας σχέδια είναι να βγάλουμε νέα προϊόντα, να στηρίξουμε την τοπική οικονομία, να φέρουμε και άλλα παιδιά να δραστηριοποιηθούν και να μπορέσουμε να συνεχίσουμε και να δώσουμε αυτές τις γεύσεις σε όλη την Ελλάδα και όχι μόνο. Μάλιστα. Και να παντρέψετε έτσι λίγο και κανένα λουκάνικο με κανένα τοπικό τυρί, να το δοκιμάσουμε κι εμείς εδώ στην Αθήνα. Βεβαίως, είσαστε καλοδεχούμενοι. Όποτε θέλετε μπορείτε να έρθετε. Ξεκινάει η καλοκαιρινή μας σεζόν. Είμαστε πολύ φιλόξενοι σαν νησιώτες και εμείς. Μπορείτε να έρθετε, να σας φιλοξενήσουμε και να τα δοκιμάσετε, αλλά να τα δείτε και με τα ίδια σας τα μάτια. Α, Μαριέτα, θα μου επιτρέψεις αυτό το ταξίδι να το κάνω με τον μπαμπά μου που είναι και συνάδελφό σας? Και θα το χαιρόταν πολύ. Τέλεια, τέλεια. Εμείς θα χαρούμε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε, να είστε καλά. Γεια σας. Καλό.